Μόνο για τις ψήφους είμαστε. Ή πρέπει να πάρουμε τη κυβέρνηση να καθαρίσουμε τη δουλειά μας. Μια έκταση 200 στρεμάτων πνιγμένη στο νερό εδώ και 4 μέρες. Σε απόγνωση, επιχειρηματίες που βλέπουν εμπόρευμα και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ να καταστρέφονται. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, βιολογικές καλλιέργειες ελαιόδεντρων, τυροκομείο, συσκευαστήριο προϊόντων, μονάδα δεξαμενών φυσικού αερίου στο Λατζιμάρε Θύμνου παραμένουν όμοιροι των ραγδαίων βροχοπτώσεων της 25ης Φεβρουαρίου. Μηχανήματα, εμπορεύματα, τα πάντα. Μιλάμε τώρα εδώ για 1 εκατομμύριο ευρώ ζημιά στα γάλατα, στα τυριά, στα μηχανήματα, όλα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς ήρθε εδώ περισβεστική την πρώτη μέρα, λέει δεν αναλαβαίνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο ένας σε στέλνει στον άλλο, κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εδώ γύρω-γύρω είναι μια λίμνη, είναι 200 στρέμματα, 1,5 μέτρο νερό. 2 μέτρα νερό ήταν στην αρχή. Οι επιχειρηματίες και απασχολούμενοι στην περιοχή καταγγέλνουν ότι δέχθηκαν λίγη βοήθεια από την πολιτεία και τις αρχές κάποια στιγμή και μετά όλοι εξαφανίστηκαν. Το φυτικό κεφάλαιο θα σαπίσει στα λασπόνερα. Το ζωικό, όσο παρέμεινε ζωντανό, διαβιεί υπό αντίξωες συνθήκες και είναι αμφίβολο αν θα επιβιώσει. Η μία επιχείρηση προσπαθεί να βρει νέο τρόπο προσέγγισης στις εγκαταστάσεις από σημείο που δεν έχει πνιγεί, ενώ το τυροκομείο παραμένει στο 1,5 μέτρο νερού με το εμπόρευμα να καταστρέφεται και τις εγκαταστάσεις να αχρηστεύονται. Εδώ γίνεται χαμός, είναι τα αέρια δίπλα, είναι και μια επιχείρηση μεγάλη, εδώ γίνεται το τυροκομείο. Βιομηχανική περιοχή. Χαμός γίνεται εδώ. Θέλω να κάνω και ένα δίκτυο μικρό, 100 μέτρα πόσο είναι και δεν ενδιαφέρονται. Εδώ στους ψυχούς έχει τυριά, έχει το γάλα μέσα στη ψήπα γολεκάνες, έχει βρωμές στο γάλα. Το χαντάκι που ξεκίνησαν να σκάβουν τα χωματουργικά μηχανήματα για να αποστραγγιστεί η περιοχή από τους τόνους νερού που παραμένουν επί τόπου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, όπως καταγγέλουν οι πληγέντες που έχουν έρθει σε απόγνωση μην μπορώντας να κάνουν κάτι για να σώσουν το βιός τους. Η πολιτεία δεν έφερε κανένα μηχάνημα να ελευθερώσει τους ανθρώπους, οι κόπους τους καταστρέψαν όλους. Είναι μόνο όλοι για τις ψήφους.